Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πατήρ Ειρηναίος Σωτηρόπουλος, ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού της Αγίας Ειρήνης Ριγανόκαμπου Πατρών, ο οποίος γιορτάζει την Πέμπτη και έχετε τη μεγάλη ευλογία, να πούμε πάτερ, να έχετε την τίμια κάρα της Αγίας, έτσι δεν είναι? Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Πολλές ευχές σε όλους τους τηλεθεατές και ακροατές σας. Και από την Πάτρα που αύριο θα εορτάζει, αναστάθουμε σε ευχές σε όλο τον κόσμο. Εορτάζουμε πραγματικά αύριο. Έχουμε απόθυμα του Ιερού Λειψάνης Αγίας Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος και δεν είναι τυχαίος ο λόγος. Υπάρχει μια ιστορική συνάφεια με τον χώρο, τον ευρύτερο του Ριγανοκάμπου της Πάτρας που είναι προάστιο, τα ανατολικά της Πάτρας. Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό, μας πείτε κάποιες περισσότερες πληροφορίες? Μάλιστα. Ήταν το 1984, περίπου το Δεκέμβριο, που μετά από κάποιες εσκαφές ανακαλύφθηκε ένας ιερός ναός, ο οποίος ήταν σταυροπηγιακός, όπως ανακαλύψαμε από μια πέτρα η οποία το ανέγραφε, ιστορική, δηλαδή άνοιγε στην πνευματική δικαιοδοσία της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Κωνσταντινούπολης. Και κατήχε ως πολύτιμο θησαυρό τη τιμία κάρα της Αγίας Ενδόξου του Μεγαλομάρτυρου Ειρήνης, η οποία την περίοδο της Φραγκοκρατίας, πιθανόν με το λείψανο του Αγίου Ανδρέου, απήχθη από τον Αντέλμο το Δεύτερο, επίσκοπο Κατεργουρίας, τον Φράγκο, ο οποίος μετέφερε την κάρα της Αγίας Ειρήνης στην περιοχή της Αβοίας, στην Νότια Γαλλία, και συγκεκριμένα σε μια καθολική μονή με το όνομα Οτεκόμ, στην περιοχή του Σαμπερί. Όταν ανακαλύφθηκε λοιπόν ένας ναός τρίκοχος, ο οποίος ήταν ναός που του 9ου αιώνα, να φανταστείτε, μπήκε στη διαδικασία τότε μια ομάδα κατοίκων της περιοχής να ανακαλύψει από πού προερχόταν ο ναός και ποιο ήταν αυτό το λείψανο και πού βρισκόταν. Και ξεκίνησε τη μικρή ιστορία αυτή που κατέληξε αργό, μετά από αρκετά χρόνια, και όταν ορίστηκε πλέον ως ενωριακός ναός, ο ναός που χτίστηκε μετά το 1984, γιατί οι κάτοικοι θεώρησαν μεγάλες υποχρεώσεις να χτίσουν ναό στην Αγία Ειρήνη. Το 2002 καταφέραμε και φέραμε να επιστρέψουμε, μάλλον ένα απότμημα, να κάνουμε αυτή την επανακομιδή του Ιερού Λειψάνου στον ναό πλέον της Αγίας Ειρήνης, και επιλάσσεται από τότε στο ιερό ναό μας, το Ιερό Λειψάνο. Να πούμε για το πρόγραμμα των ακολουθιών, να αναφέρουμε για τον κόσμο που μπορεί να ακούει. Το πρόγραμμα των ακολουθιών, ναι. Να αναφέρουμε ότι έχουμε μία σελίδα, δεν ξέρω αν χρειάζεται να πούμε αυτή τη λεπτομέρεια. Ναι, βέβαια, να την πούμε, γιατί όχι. Ναι. Η σελίδα, την πληκτρολογήσετε, πατήστε ναός Αγίας Ειρήνης, είναι και η πρώτη που βγάζει το Google για την ακρίβεια. Αγία Ειρήνη Πάτρας.gr. Βεβαίως. Που και το πρόγραμμα φυσικά, το οποίο θα σας το πω αμέσως, θα βρείτε, αλλά και όλα τα ιστορικά στοιχεία και ό,τι φωτογραφικό υλικό. Ναι, αυτό θα σας έλεγα, επειδή τη βλέπουμε και εμείς τη σελίδα και βλέπουμε και φωτογραφίες από εκεί, είναι πλήρης, είναι γεμάτη, μπορεί κάποιος να μάθει πάρα πολλά, οπότε να περιηγηθεί ο κόσμος, εννοείται. Ναι. Αξιόλογους συνεργάτες και κυρίως νέα παιδιά, γιατί έχουμε και δραστηριότητα με νέα παιδιά. Διευκόν του Μητροπολίτου μας, του κύριο Χρυσοστόμου, ο οποίος μας στηρίζει σε όλο το πολύ σημαντικό έργο που γίνεται εδώ στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών. Και θα είναι και ο ίδιος, θα παρευρεθεί και θα προείσταται στη Θεία Λειτουργία την Πανηγυρική το πρωί της Πέμπτης, 7 με 10 περίπου. Την παραμονή θα έχουμε έναν αρχιμανδρίτη ομιλητή, τον πατέρα Ανδρέα Θεοδωράτο, προϊστάμενο ενός ναού της Μητροπόλεως μας, ο οποίος θα λαμπρύνει τον Πανηγυρικό Εστερήν ώρα 6.30, και ανήμερα το απόγευμα θα έχουμε το Θεοφυλάσσιο, τον επίσκοπο Κερνίτσης, τον βοηθό επίσκοπο της Μητροπόλεως μας, τον κύριο Χρύσανθο, ο οποίος θα ακολουθήσει και μια μικρή λιτάνευση που κάνουμε πέριξ του Ιερού Ναού και των οδών της περιοχής. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά που συνομιλήσαμε. Μεγάλη μας τιμή και χαρά δική μας που με η μεγάλη απόσταση, ναι, η οδική δεν μπορεί να είναι εμπόδιο για την οποιαδήποτε επικοινωνία μας. Έτσι ακριβώς. Χριστός Ανέστη, την ευχή σας. Χριστός Ανέστη, ευχαριστούμε για όλα και τη φιλοξενία σας.
Πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Μια μικρή ανάσα θα πάρουμε και θα περάσουμε στην επικαιρότητα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε.